Ο δεύτερος μέσα σε λίγες ημέρες θάνατος από αναθυμιάσεις στα Χανιά αποκαλύπτει ένα ακόμα ανθρώπινο δράμα μιας οικογένειας βιοπαλαιστών. Ο άτυχος 47χρονος, που εντοπίστηκε χθες από άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας μέσα στο κατεστραμμένο από πυρκαγιά ισόγειο σπίτι του στο Κόκκινο Μετόχι, ήταν νεκρός από τα ξημερώματα του Σαββάτου. Η σύζυγος και τα τρία ανήλικα παιδιά τους βρίσκονταν εκτός Χανίων και οι μόνοι που τον αναζήτησαν ήταν συνάδελφοί του σε εταιρεία security όπου εργαζόταν. Γείτονας που πήγε στο παλιό μονόχωρο ισόγειο της οδού Βαρδαξή, διαπίστωσε ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και πως ο άτυχος ιδιοκτήτης είχε εκπνεύσει αβοήθητος. Στην παλιά ισόγεια κατοικία, στην οδό Βαρδαξή, τα ίχνη πυρκαγιάς είναι εμφανή. Ωστόσο, η δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όταν έφτασε στο σημείο, δεν χρειάστηκε να επέμβει. Ο 47χρονος μαζί με την αλλοδαπή σύζυγο και τα παιδιά τους ζούσαν εξ ανάγκης στο παλιό σπίτι ιδιοκτησίας του με την προοπτική εξέβρεσης ενός διαμερίσματος κατάλληλου και με προσιτό ενίκιο. Υπάλληλοι του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χανίων και ειδικός πραγματογνώμονας διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και οδήγησε στο θάνατο τον άτυχο άνδρα. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε συνεργασία με τον πραγματογνώμονα εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να εκδηλώθηκε από την ξυλόσωμπα η οποία ήταν συνδεδεμένη με σώματα καλωριφέρ. Παράλληλα, εξετάζεται και η πιθανότητα βραχυκυκλώματος, καθώς οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ήταν παλιές. Μόλις πριν από 2 εβδομάδες, ένας ακόμη άνθρωπος στα Χανιά έχασε τη ζωή του από αναθυμιάσεις. Ήταν 75 ετών, καθυλωμένος λόγω κινητικών προβλημάτων και με σοβαρές χρόνιες παθήσεις. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι κλήθηκαν και τότε για πυρκαγιά σε ισόγεια κατοικία σε πάροδο της Λεωφόρου Σούδας και βρέθηκαν αντιμέτωποι με το μακάβριο θέαμα. Λίγους μήνες πριν, τον Νοέμβριο του 2023, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στο Δαράτσο Κηδονίας έφυγε από τη ζωή με τον ίδιο φρικτό τρόπο μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο διαμέρισμα που διέμενε.